Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα παιχνίδι, σε μια ακόμα σεζόν. Πόσο μου έλειψε να τα λέω όλα αυτά πραγματικά. Δεν περιγράφεται, αλλά περιγράφονται οι αγώνες. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, τον τελευταίο χρόνο. Παρακολουθούμε λοιπόν την πρεμιέρα στην Sonic Arena, τον αγώνα μεταξύ SKG Bugs και Boston Celtics, δύο ομάδες οι οποίες προϋπήρχαν και ο Σίλας σκοράρει τους πρώτους πόντους για την ομάδα του. Και οι debugs οι οποίοι είναι ασορτοί με την καινούργια ενδυμασία, θα μπορούσε να πει κάποιος, της Sonic Arena. Ανακαινισμένο γήπεδο, όσο φαίνεται το κοκκινάκι, σας αρέσει. Συμβολίζει τη φωτιά την οποία θα πάρει το γήπεδο σε όλες τις κατηγορίες. Πρώτη γωνιστική κυπέλλου λοιπόν, μία από τις πρώτες κατοχές, δεύτερη για τους Celtics. Ούτε τώρα θα αποδώσει καρπούς για αυτούς. Με τίποτα πήγανε να σκοράρουνε. Λόγω αυτή τη φορά από το πλάι. Ο Φούλας στη γωνία είναι αρκετά ζεστός, δεν θα πάρει το τρίποντο όμως. Χρυστογλου. Βλόπουλος έκανε μια προσπίση τώρα ο Μουφόν, συλλέγεται και εκτελεί καθώς απελευθερώθηκε. Είναι άστοχος, η μπάλα θα περάσει εκτός. Χρυστονόμαστε σιγά σιγά. Είναι για τους Celtics η μπάλα. Στις υπάρξεις της Colts of Celtics, οι οποίες ομάδες συγκατοικούν εντός εισαγωγικών στον 10ο όμιλο του κυπέλου, μαζί με Orlando Tragic και Σιρίζα Ρίνα Παρτιούζαν. Πράτος. Ένας εκτός. ΣΥΡΙΖΑ, οκ, με επηρέασε λίγο η επικαιρότητα. Τρεις παίκτες στον πάγκο των Bucks και δύο μέχρι στιγμής στον πάγκο των Celtics. Μόσερ λέει ο Χρυστογλου, για να δούμε. Μια ομάδα η οποία παίζει αρκετά αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε σκεπτόμενο μπάσκετ στην Ελλάδα, οι Bucks. Μονδόπουλος. Ένα ένας από δύο στέκεται απέναντι σε τρίτο, είναι άστοχος πάλι ο ίδιος, γιατί το τελικό ριμπάουντ θα σπρώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Χρυστογλου. Κάποιον τροπό, ο οποίος θα και αυτός μέχρι μέσα με θράσος. Και άστοχος και ο Χρυστογλου, ο Μονδόπουλος δεν θα καταφέρει να πάρει το ριμπάουντ. Δυτικό θα κλέψει όμως ο Παπαδόπουλος και τρέχει στον εφηδιασμό, θα ακολουθούν δύο παίκτες. Πιο γρήγορος, δεν θα βάλει όμως το καλάθι. Δεν έχει τα χειροκροτήματα από τον πάγκο παρόλα αυτά. Γκίδη, σε μια χαμηλή πάσα δεν τη βρήκε μέσα στο ζωγραφιστό, που πλέον είναι όντως ζωγραφιστό με το κόκκινο χρώμα. Τη Sonic Arena, 11 δευτερόλεπτα. Ο Μάνης πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Άρχισε λίγο να έχει το πρώτο καλάθι, αλλά έρχεται με έναν αρκετά εντυπωσιακό τρόπο για τους Celtics. 2-2 λοιπόν, συν μία βολή. Χρυστογλου. Είναι δένευσμα. Άστοχος συμβουλίου παίκτης των Celtics, αμυντικό rebound από τον Μπιστόν. Τώρα σε πιο χαμηλό τέμπο η επίθεση που οργανώνουν οι Bugs. Χρυστογλου για αυτούς πιο συγκεκριμένα. 2-3 άμυνα που μοιάζει σε ζώνη τους Celtics, ίσως επειδή είναι. Σύλλες μέχρι μέσα με ένα running floater, είναι εύστοχος και απέναντί του κοντύτερο αντίπαλο. Διπλασιάζει τους πόντους του και του ενεργητικού της ομάδας του. Ταυτόχρονος. Γίνησε κάνει μια προσπάθεια απέναντι στον Μουφόν, ένα match-up το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Jump shot άστοχο τώρα. Είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος ο Παπαδόπουλος. Στάθηκε ελεύθερος, αλλά δεν είχε πρόθεση να πάρει το τρίποντο. Έβγαλε μια φανταστική πάσα στον Μουφόν, ο οποίος δεν δείχνει πολύ χαρακτηριστικά. 6-2, ένας αυτοματισμός ο οποίος βγήκε για τους Bugs. Νομίζω ότι λέγεται σε αυτή τη φάση είχε σκοπό να πασάρει εξ αρχής. Γίνης, αποδίδει αρκετά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ούλος, παίρνει τον όνομα του με το ίδιο νούμερο κιόλας, 6 δευτερόλεπτα. Ο Γίνης έκανε μια προσπίση, στέλνει απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα όμως, επιθετικό rebound. Παπαδόπουλο, λάθος πάσα τώρα, ο Σίλας έκλεψε μεγάλη πάσα στον Παπαδόπουλο, ο οποίος στέκεται στο ίδιο ακριβώς σημείο από το οποίο έβγαλε την πολύ ωραία πάσα προηγουμένως. Χρυστογλου και Μπουφόν λοιπόν, οι φιλάρες του Παπαδόπουλου στο ίδιο σχήμα συνυπάρχουνε. Σε για τρεις, πάλι ελεύθερος ο Ρωτός Παπαδόπουλος, άστοχος όμως τώρα. Αριστερά τώρα στα 20 δευτερόλεπτα, το Μάρις ψάχνει μια πάσα. Βρήκε στον Βεργίδη, ο οποίος τροφοδοτείται. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση, η μπάλα πώς βγήκε εκτός. Βίδης ο οποίος πάει στα δεξιά με φορές. Γεργίου. Τόπος έβγαλε μια πάσα ωραία, ρόλαρε πολύ ωραία στον Μπουφόν, αλλά δεν τον κέρδισε ο Μπουζεμάνης για να
δείξει διαφορά στους 2. 6-2 παραμένει. Μίσογλου. Μεγάλη πάσα η οποία πήγε να περάσει τώρα στον Παπαδόπουλο. Ενδεχομένως ίσως λίγο πιο φιλόδοξη από όσο θα έπρεπε. Ενδεχομένως ίσως. Ωραία. Τέρας Παπαδόπουλος. Σκύλας γνωστός bomber shot για 3 τα αποδεικνύει. 9-2. Διαφορά στους 7 για τους Bugs. Παπαδόπουλος. Χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Κινείται αρκετά, δεν θα πάρει σε πρώτη φάση ο Γεωργίου την μπάλα. Ούτε σε δεύτερη, λάθος πάσα. Ριζωμάνι, κάτι ακούστηκε για time, έχω την εντύπωση και ναι, πράγματι. Time out που έχει καλέσει ο Πάγκος των Celtics, με τη διαφορά να έχει πάει στους 7 πόντους. Φαίνεται στους Bucks, οι οποίοι έχουν βγάλει αυτοματισμούς. Έχουν κάνει τα πράγματα που είναι σωστά για αυτούς και έχουν στείλει διαφορά. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Είναι αρκετά λογικό γιατί εδώ πέρα ξεκινήσαμε. Έπειτα από έναν μικρό σεισμό που είχαμε στην κάμερα, θα μπορούσε να δει κάποιος. Για να βάλει ένα back-to-back τώρα. Τρίποντα ο Βασίλας για να κάνει και αυτό το δικό του σεισμό. Είχε βρεθεί ελεύθερο στη γωνία αυτή τη φορά. Στην άλλη γωνία. Δεν το έβαλε. Θεό, καλή άμυνα του Σίλα. Βεργίνη θα πετύχει το κουμπί για μία ακόμα φορά. Θα αποστάρει αυτή τη φορά. 10 δευτερόλεπτα θα γυρίσει με ένα δεξί χουκ. Είναι άστομο σε επιθετικό. Rebound δεν υπάρχει. Έχει αμυντικό από τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Χρήστολου τώρα σε έναν εφηδιασμό. Σκαστή πάσα πέρασε με κάποιο τρόπο στο κουμπί. Και αυτή η πάσα. 11-2. Λόγο. Πάει μέχρι μέσα μόνο του. Το πήρε προσωπικά και το έβαλε. Το πήρε προσωπικά και το. Έβαλε καλαθιακά, θα μπορούσε να πει κάποιος. Υπέροχος αυτοματισμός, ένας ακόμα ο οποίος δεν θα έρθει σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Δεύτερο εκθετικό rebound σε ρίχνει τον Πεσούλα, ο Τιμένων νίκησε. Βεβαιώνοντας το γνωστό ρητό και γνωστή φράση. 13-4, πρώτο time out. Οι ομάδες έχουν μπει λίγο πιο αγριεμένες μπασχετικά, θα έλεγε κάποιος. Σπουδόβλος, τεχνάς και από τον Τζαμάνι, στέκεται και το pick and roll. Τα χίλια ζόρια, είναι άστοχος όμως με ένα δεξί που μόνο ταμπλό βρήκε ο Μιντομάνης και πάρω από τον Παπαδόπουλο στον αντίπαλό του, συνεννόματο με το νούμερο 5 επίσης. Προτεθέσεις επιβιασμού υπήρχαν με την αλλαγή τώρα, ο Μιντομάνης έχει περάσει εκτός. Δεν έχει περάσει θέση του, Χρήστολου. Φίλος θα γίνεται και εκτελεί και πάλι είναι ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως, αμυντικό rebound μακριά από την μπάλα. Παπαδόπουλος να τρέξει, χωρίς να πασάρει 50 βήματα μέχρι μέσα ψιλοκρεμαστός. Ούτε επιθετικό rebound απέναντι στον Τασίλα, οκ. Και πάλι απέναντι σε αυτόν προσπάθεια, αλλά είναι άστοχος και πάλι. Πίσω Λου, με τη reverse, περνάει το κέντρο. Λοιπόν, δεν θέλει να χάσει χρόνο. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα κόντρα σε όλους και σε όλα. Παίρνει εδώ μέσα από τους συμπληγάδες, είναι άστοχος επιθετικό rebound όμως άστοχος και πάλι ο Πούφος. Γυρίσει με ένα fadeaway και πάλι δεν θα μπει το καλάθι. Επιμένω αυτή τη φορά δεν ήξε. Δόβλος. Στην εκδελή ο Δόβλος ενδεχομένως να μην είχε σκοπό να σουτάρει για 3, αλλά το έκανε και το έβαλε. 13-7. Αλλαγές ακατέρωθεν ή... Α, αλλαγές. Time out. Μία ακόμα φορά, 13-7. Τη φορά στους 6 πόντους έχουν βρει κάποιες λύσεις προς το Celtics. Κάποιες που δεν τους έχουν δικαιώσει. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, για μία ακόμα φορά. 13-7 το σκορ. Υπάρχει έχουν αυτή τη φορά την κατοχή. Χρήστογλου συγκινήσει ως βασικός και παραμένει ως βασικός εντός. Υπάρχει αλλαγές. Ο Ξάνθος έχει περάσει εντός, ο οποίος μας παραχώρησε τη συνέντευξη. Οποία έκπληξη, να μας παραχωρήσει τη συνέντευξη. Όπως το γύρω του εκτελεί και είναι έστω αυτή τη φορά. Ένα κοντύτερο αντίπαλο. Υπάρχει έχει περάσει και ο Ματσόγλου. Στην γύρω του εκτελεί τώρα. Είναι άστοχος όμως ο θετικό rebound. Λόγος, ξαναπάρει από τον Βεργίδη. Ο Βεργίδης δίνει το screen στα 6 δευτερόλεπτα. Λόγος στέγεται και εκτελεί πολύ quick release απέναντι στον Χρήστολο, ο οποίος πήρε το rebound και ψάχνει μια μεγάλη πάσα, τους χάλασε τα σχέδια ο Γεωργίου.
Πάντα συζητούν τα σχέδια καθώς η μπάλα είναι και για αυτήν την ομάδα του. Λοκ. Νούμερο 1. Και είναι υπό το σπίτι παίρνει ο Τσινάρης, ο οποίος έχει αποτελέσει αλλαγή για τους Celtics. Χτιστεί πολύ καλά στη γωνία από τον Σάνθο, έβγαλε την φάση σε ένα jump shoot άστοχο. Πάλι και βρεθεί ελεύθερος ο παγός. Πίθολου. Ψάχνει και πάλι μια μεγάλη πάσα, σκανάρει το γήπεδο, ακτίνε σκι έχει ο άνθρωπος. Τσόγλου στην κορυφή. Για τρεις άστοχο τώρα, μάλλον θα περάσει σύπτος. Κάτσα. Το 7 ποιος είναι. Ναι. Γίνεις για 3 εύστοχος, 15-10. Τσόλου. Λέφας. Πήρε το προηγουμένος. Τσόλου. Και βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν θα επιχειρήσει. Πολλές πάσες τώρα, πρώτη τρίπλα. Έχει κλειστεί από 2 από Τσόλου. Για 3 κλειστούν, θα το πάρει τώρα με τα μπλοκ και είναι εύστοχος. Τους δύο τρία φορά που φωνάζουν να έρθουν τελείως κόσμος και να γίνουν ρεζίλοι. Anyways, έχουμε και κοινό από ό,τι φαίνεται. Τρία άτομα ήρθαν και κάτσαν αριστερά. Όπως από τα αριστερά είναι τώρα και θα δώσει την πάσα την Άρης στον Λό, ο οποίος θα παίρνει το φάουλο από τον Ματσόγλου στην εντύπωση. Ναι, πράγματι. Ναι, 14 δευτερόλεπτα για τους Celtics. Φόκος. Γίνησε, έκανε μια προσπίση απέναντι στον Αμπατσόγλου, τον πέρασε, θα σερβίρει την μπάλα, είναι άστοχος, επιθετικό rebound όμως χωρίς να έχει ανανεωθεί ο χρόνος, δεύτερο επιθετικό rebound από τον Βεργίδη, ο οποίος ζητάει αλλαγή, τον Τζαμάρι κάτι λένε μεταξύ τους. Δεν φας. Κούφος πράγματι έχει ζητηθεί αλλαγή, θα περάσει και ο Τζαμάρι, έχουν εντύπωση. Το σηκώσει και τον μπάγκο, ο Ψάντος είναι άστοχος, θα περάσει αυτό που θα πάρει. Δεν έχει κλείσει λίγο ο Βεργίδης. Πολύ μεγάλο λάθος. Πίσολου. Συγκριτεί την μπαλά, λέφας. Όπως θέλει να αποστάρει και πάλι κοντύτερο δίπολο μισμάτ. 4 δευτερόλεπτα σου για 3 θα το πάρει και πάλι μόνο τα μπλά αυτή τη φορά όμως από τον Πίσολου. Συνάρι. Το Μάρις κνέου στο παρκέ. Έχω το στάρει κάποιες ανάσες. Όχι πολλές. Έως. Πράγματι δεν χορηγείται ψυχικό υλικό στον πάγκο σου για 3 εύστοχος τώρα. Όχι ακριβώς όντας ελεύθερος. 18-13 και ένα που έχουν ρίξει την διαφορά στους 5 πόντους στους Celtics. Σου για 3. Οκ. Νομίζω ότι οι ίδιοι συμπαίκτες δεν τον περιμένουν του Χρυσόγλου. Να πάρει τέτοιο σουτ. 1,2 για τους Celtics. Μεγάλη πάσα η οποία θα βρει αποδέκτη, θα μετρήσει αμπή. Και όμως από τον Τζαμάνι έβγαλε μια μεγάλη πάσα ως όφιλε για να προλάβει τον χρόνο. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτης περίοδου 18-13 Versailles Celtics, ενδιαφέρον παιχνίδι για τον 10ο όμιλο στην πρεμιέρα της Σαν Καρίνα για το κύπελο. Ένα πολύ ανταγωνιστικό κύπελο, το οποίο αναμένεται και αυτό φωτιά όπως όλες οι κατηγορίες. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Πάμε για το δραματικό zoom out, δεύτερη περίοδος, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. Καταρχήν για τους Celtics, που έχουν ρίξει την διαφορά στους 5 πόντους. Για 3 με το καλημέρα θέλει να κάνει αυτή την παρουσία του στο παρκέ, ο Τέο δεν θα καταφέρει όμως. Μονόπουλος, που έχει περάσει τον πάγκο, Λέφας. Τώρα ο Μονόπουλος πλέον στο παρκέ, θα χάσει εν τέλει την μπάλα Λέφας. Τώρα έχει να τρέξει, έχει κερδίσει το φάλο από τον Ξάνθο Μπάλο. Νούμερο 1 για τους Celtics. Γύρισε και βγει από τον πάγκο. Καλό εκτός στα 20 δευτερόλεπτα σκασί πάσα. Πέρασε, έφεγε ο Γιαννίτης το φάουλ και πάλι τον Σάντο. Παίκτης στον Celtics. Συνάρισε αυτή τη φορά και είναι για 2 βολές. Τάρτη θα πάει τώρα στον πάγκο χαρτί λέει ο Βεργίδης, άστοχος στο μεταξύ του Τσινάρη στην πρώτη.
ξέρουμε τι λένε οι παίκτες τώρα. Δεν μπορούμε να είμαστε κουτσοπόλοιτες 100%. Στο τέλος θα τους παίρνουμε με τα μικρόφωνα από πάνω. Σνάρις άστοχος δεύτερη. Σε δικό rebound όμως. Ίδιος. Πάλι ο Ρανάτης επίθεσε. Το μπλοκ. Το Μάρις πάει μέχρι μέσα στα 4 δευτερόλεπτα. Πέρασε από τον Κατσοκλου. Πέρασε στα πόδια και δικαιώθηκε. 18-15 διαφορά παίκτη στους 3 πόντους. Νέφας είναι παίκτης που θα το πάρει, το πήρε, είναι παίκτης που θα το βάλει, αλλά τώρα το έχασε. Επιθετικό rebound παρόλα αυτά ο Τέρας Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος είναι 3 με πολύ μεγάλη καρδίλα πέρα της υψηλότερα αντίπαλα. Είναι άνθρωπος, μπορεί να περάσει αυτός και είναι για... Ο Πατσόγλου περνάει στον πάγκο. Ο Βασίλος στη θέση του χαμηλώνει κάπως το σχήμα. Ο Βασίλος θέτει κυρίως στο 4. Φλάρει το Παπαδόπουλο μέσα στο παρκέ για να δούμε πώς θα διεξαχθεί η όλη φάση των Bugs. Είναι τελεί άστοχο σέρμπολ ο Παπαδόπουλος. Επιθετικό rebound δεν είχε να μειωθεί ο χρόνος. Από την άλλη πλευρά τώρα μέσα από το ανοίγει με τις βεργίδες από τον πάγκο. Τι πράγματι μπήκε από τον Τζινάρη. 18-17. Σε νέα deflection τώρα από τον Τζινάρη πάνω θα περάσει εκτός του momentum. Δείχνει Celtics, μπορούμε να περάσει εντός στη θέση του Σάρτου. Την προηγούμενη κίνηση χαμήλωσε κάπως το σήμα, τώρα ψηλώνει. Ενδιαφέρουσες αρχημίες από τους Bugs, τους οποίους η καινούργια φανέλα από το καλοκαιρινό τους συντροφεύει. Ο Σίλας δεν πιάνει δουλειά από τη θέση, πάει και μέσα κέρδισε το φάουλ από τον κύριο Παπαδόπουλο. Έχει time out ο Μεργίδης και πράγματι θα το πάρει. 8-32 ακόμα για την δεύτερη περίοδο. Παίρνετε τώρα το time out από τους Celtics. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι θα έπειτα από αυτό. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. Και δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα και ακούγω μόνο εγώ. Δεν πειράζει. Έφυγε από το time out με τους Bucks στην περιοχή που έχω στα 5 δευτερόλεπτα. Πήρα από τον Παπαδόπουλο, θα το ξαναεπιστρέψει. Λάθος πάσα τώρα μέσα στο χάος της αντίπαλης ρακέτας. Η μπάλα χάθηκε. Χρυσόγλου είχε αρκετά παράπονα από τους συμπαίκτες του για την άμυνα, την οποία δεν παίζουν όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Παπαδόπουλος στις τρίπλες κουράζει λίγο ενδεχομένως την μπάλα. Ζωμάρης παίκτη μέσα. Θα μετρούσε αν έμπαινε δύο βολές για τον ίδιο. Μάλιστα λοιπόν σε ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Εάν εξοχίσει και στις δύο βολές θα περάσουμε μπροστά οι Celtics. Άρχισε πάλι στην... Εάν μπει η δεύτερη θα ισοφαρίσουν οι Celtics. Στον στην δεύτερη υπάρχει όμως επιθετικό rebound. Άρχισε πάει μέχρι μέσα αποφασιστικότητα επιθετικό rebound από τον Ζωμάνι. Ο Μέρμπολ κόπη και αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από τον Μπουφόν. Λοιπόν τώρα δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει σε άμυνα και σε επίθεση. Δεν είναι στο κτίριο μήνυμά του. Ο Σούλας μέχρι μέσα ο Κλάρης Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Η μπάλα θα φτάσει τελικά στο Τζινάρη. Μπορείς να βγει εκτός. Κομμάτες τώρα από τον πάγκο των Bugs. Για να χάσει την μπάλα Άντρη. Ξεκολουθεί να πηγαίνει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος επιθετικό rebound. Ούτε τώρα η προσπάθεια από τον Άντρη θα βρει στόχο. Τώρα το προσπάθειο του rebound πάει μέχρι τη μέσα στο νόματος. Είναι άστοχος. Και ενέργεια δεν τον δικιάσε αυτή τη φορά. Και έχει ετοιμαστεί ο λόγος να περάσει εντός. Έχει σηκωθεί από τον πάγκο, έχει ζητήσει αλλαγή από τη γραμματεία. Είναι άστοχος. Ο Ρόμπλος λίγο all over the place το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις. Φάουλ τώρα τον Τζωμάνι. Λίγο. Δεν μπήκε. Διπλή αλλαγή τελικά. Okay. Όπως και οι Βεργίδες περνάνε εντός, Άρντι και Τζωμάνι στον πάγκο. Κοιτάξτε που ανεβαίνει να πιέσει ο Παπαδόπουλος. Κάρτος. Νέφας βρέθηκε για λίγο ελεύθερος. Διασπάστηκε για λίγο το press που άσκησαν οι Celtics στους Bugs. Παπαδόπουλος. Νέφας, οπ, τρία δεύτερα λεπτά. Τον Μπούφο, ο οποίος είχε mismatch στο απέναντί του, ήταν έτοιμος να ποστάρει. Θα βρισκόταν σε πολύ πιο ρεκτική για αυτόν θέση, εάν δεν βρίσκεται στην
παράβαση. Λόγος στείλει εκτελεί περίπου αυτό ύψος των ελευθερών βολών. Είναι άσοχος ο ίδιος πάει αποφασιστικά για τον rebound του δασκόρας είναι όπως επικάρα και δηλώνει πανών. Θέλει να κατεβάσει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ και πάλι από τον Τζιντάρη. Καλό φάουλ με τον Μάνης από τον πάγκο και δεν έχει άδικο. 3-3 ομαδικά, speaking of which. Δευτερόλεπτο, Παπαδόπουλος. Πριν από τον Φιλάρητο. Όπως στη γωνία έχει ξεχαστεί ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως το φίλος. Θα με τιμωρήσει τρεις, αλλά υπάρχει ένα θετικό rebound. Λάθος πάσα από τον Παπαδόπουλο. Και θα προβληθεί τον Μπουφόν, ο οποίος έσκυψε εκεί πέρα. Μεργίδης. Για τρεις ερχόμενος από τον Μπάγκο. Ζεστός παρά όλα αυτά, δείχνει ο Σιντζομάνι. Το αφιερώνει. 18-20 μπροστά η Celtics. Είναι γεγονός. Παπαδόπουλος. Τελείται, τελείται, έχει πάρει προσωπικά για μία ακόμα επίθεση, είναι άστοχος, η μπάλα θα περάσει εκτός. Και είναι ο Celtics. Αυτή περνάει εντός τελικά στη θέση του Τσινάρη. Βλέφος περνάει στον Πάγκο Χρήστογλου στη θέση του. Ευχαριστώ τον Πάγκο. Δόπουλος. Τη γωνία ο Άρτζη. Είναι απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. Σκαστή πάσα ήταν. Όχι ιδανικά τα spacing μεταξύ αυτού του Βεργίδη. Αλλά χάθηκε για μία ακόμα φορά. Χρυσόγλου. Μεγάλη πάσα την οποία συγκρατεί και μοιράζει στη γωνία ο Λασίλας. Από εκεί πέρα από φόρμα για τρεις άστοχος ο Χρυσόγλου. Καλό passing game για τους Bugs. Έτσι. Κίνησε νόλου που πάσα στον εδώ, υπέροχη συνεργασία με το που έδωσε την πάσα, έκοψε καλά την κεφάουλ. Έχουν χτίσει momentum οι Celtics, έχουν φορτωθεί με ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες, 4-3 για Bucks και Celtics αντίστοιχα, 5-39 για τη ρίξη του πρώτου ημιχρόνου. Στη βολή έμεσα τρίποντα από τον Βεργίδη, 18-23. Σόγλου. Έφασε δύο παίκτες πάνω στον Μπούφο πριν καν αυτός πάρει την μπάλα. Τα Σφύλλας. Αμερικές ανισορροπίες είναι επόμενο να συμβούν. Είναι άστοχος όμως και πάλι ο Σφύλλας, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος. Πέρασε έναν τώρα ο Άρτζη, πέρασε δύο στον δεύτερο κόλλης, έχει κερδίσει φάουλ. Πράγμα που σημαίνει βολές. Συγκεκριμένα σημαντικά η Μπάκρο, όπα. Δολοφονική πάσα από τον Μπουσίλα, όλα καλά. Παίρνει λοιπόν τις βολές. Αυτό στην πρώτη. Κρίμα για μια ακόμα και ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν οι Σέντρις άστοχος με τον ίδιο τρόπο. Στην δεύτερη αμυντικό rebound από τον Φορ. Μισόγλου. Κάτι να βγάλει, να βγάλει με τον Σφύλλα. Πήγε να του βγάλει την πάσα, δίστασε, κόμπασε και έκανε. Κέρδισε στην παράβαση των βημάτων. Λέγοντας να περάσει εντός, χωρίς να έχει πάρει πολύ χρόνο στον πάγκο. Θέση του Φιλάρη του Παπαδόπουλου, οκ. Okay. Μια ακόμα αρκετά δραματική θα έλεγε κανείς αυξομοίωση στο σχήμα των Bugs όσον αφορά το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες μέσα στο παρκέ. Δόπουλος πάει μέχρι μέσα, κόπηκε από τον Μπούφο, αλλά μπαίνει εντός αγωνιστικό μαγείο. Βλέπω τώρα στον εφημιασμό, πήγε να κόψει ο Βεργίδης για να πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα. Δεν τα κατάφερε όμως, 20-23. Έτσι, πήγε να κάνει μια reverse, έχει κάνει και αυτός βήματα τώρα. Τόπ το ρινγκτό. Κρίστογλου. Μεγάλη πάσα στον Λέφ αυτή τη φορά. Όπως από την κορυφή. Κάνει κίνηση στη γωνία, Δασκούλας. Δόπουλος. Κρίστογλου από την γωνία τώρα. Ο Λέφ αυτή για τρεις. Άστοχος. Αλλά έφτασε κοντά στο να κολλήσει εκεί πέρα. Με κάποιο τρόπο τρύπωσε μέσα στην αντίπαλη ενέργεια του Παπαδόπουλος και πήρε το επιθετικό rebound και έβαλε το καλάθι. Σαν άλλος γκούντι τρυποκάριτος. Ωραίο περίκο. Αν τιμώ έσπαγε λίγο τα νεύρα. 22-23. Ο Τζαμάνης περνάει εντός στην θέση του Τσουδίνου Παπαδόπουλου. Και είναι το σήμα τώρα των Celtics. Τώρα θα μετρήσει ο χρόνος.
Και μόλις τώρα στον πάγο Γεωργίου. Θα τα τζάψω τα έξω από τώρα μακρινό δίποτα από το λόγο 22-25. Πίσω γλου. Για να παίρνει μια σκαστή πάση εκεί πέρα που είχε κόψει ο Λέφας, αλλά παραϋπήρχε αντίπαλος κόσμος. Ο σκύλος από την γωνία, μαρκαρισμένος αυτή τη φορά από τον Τζαμάνι. Μεγάλη πάσα θα υπάρχει, φλέξιο, δεν υπάρχει προς πίσω. Λόγος έφτασε κοντά στο κλέψιμο, δεν τα κατάφερε. Τώρα θα το κάνει όμως, θα γραπώσει την μπάλα του Τζαμάνι. Άρχισε και να τρέξει στον εκδιασμό, έχουν επιστρέψει οι Bucks και ένα ακόμα φάουλ. 5. Βρέφει πράγματι πολλές. Ο Βοδόπουλος σε ένα ακόμα φάουλ. Εξακολουθούν να έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Celtics. Έτσι όπως την πρώτη αντί 22-26. Κάτσε όμως δεύτερη. Τόκος πήγε να πάρει το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε όμως. Ουφός. Χρήσουν τώρα. Δεν φάσει. Πάνε Χρήστολου σε ρόλο πιο πολύ playmaker, όπως τώρα έχουμε συνηθίσει. Παπαδόπουλος δεν πάσε στη γωνία, Λέφας για τρεις ακροβολισμένος, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Δόγκο, ο οποίος βλέχθηκε λίγο εκεί πέρα με το σπίλο, η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για... Τους Bucks. Βεργίδης και Δόγκος φαίνεται να διαφωνούν λίγο με την απόσταση. Τον Τρέφς, 14 δευτερόλεπτα για τους Bucks. Στροφή στην δράση, δεν μιλάμε και πολύ εκτός. Η μπάλα μπήκε και βγήκε όμως από το σύλλο, ο οποίος δεν έχει συνδεθεί όσες φορές θα ήθελε από τη γραμμή των 6.75. Τον τύπαλο καλάθι. Μεργίδης παίρνει στον Μπούφο, ο οποίος πήγε για το overplay στην άμυνα. Έως καστή πάσα στα 9 δευτερόλεπτα, θέλει να γυρίσει πολύ αποφασιστικά. Ο Άρτζι έχει κάνει βήματα. Και δεύτερος παίκτης θα τον κλείσει πριν προλάβει να ποσάρει καλά καλά. Κάτω το καλάθι λέει χαρακτηριστικά. Και όταν κάνει κίνηση, κόβει μέσα στη ρακέτα το Σιλάς. Σιλάς στην κορυφή είναι ο Μπούφας, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Λέφας έχει ξυστεί από δύο παίκτες πριν καν πάρει την μπάλα ο Σιλάς και υπέπεσε και αυτός στην παράβαση των 3 δευτερολούτων. Καμία ακόμα φορά στη συγκεκριμένη παράβαση στο παιχνίδι. Επομένως από τον Μπουφόν από την πλευρά των Μπαγκ. Βιγίδης. Πάσα άρχισα 12, με τα βήματα πάει μέχρι μέσα, πήγε να βγάλει μια πάσα παρά λίγο να κάνει βήματα, η μπάρα πέρασε εκτός και τι δεν έγινε σε αυτή τη φάση. Πιέστε 10 είναι λέει ο Ξάνθος, αναφερόμενος στα δευτερόλεπτα. Μπάγκο, έως. Ξωμάνης, παίρνει ένα σκριν, ενώ είχε πλάτη, οκ, σου για 3 δόγκος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πολύ δύσκολο, airball. Πόσο time on. Να καλέσει time out με γύρις λογικά ή το σκεφτόταν εν πάση περιπτώσει, γιατί στην γραμματεία πληροφορήθηκε ότι δεν έχουν time out για αυτό το ημίχρονο ακόμα. Λέφας. Λέφας. Λέφας έκανε μια προσπίση και βρεθεί και αυτός και ο Λέφας ελεύθερος. Λέφας πήρε ένα σούτ μερικώς μαρκαρισμένο, τελικά είναι άστοχος, αλλά είναι σαν από μηχανής θεός και πάλι για να σώσει τη μέρα. Προς τη είναι ο Παπαδόπουλος. Άστο Παπαδόπουλος, διορθώνω. Δεν έβαλε το καλάθι, πάει για το coast to coast, είναι άστοχος, ο Άρτζι ζήτησε foul, κόρη foul και τον Ζαμάνι και αυτός άστοχος. Βασίλας, σκαστή πάσα, πέρασε με κάποιο τρόπο στο λεφτό και δύο πολλές. Θα κερδίσει ο Garden Bugs. Συγκρομένα μαδικά και από τις δύο ομάδες πλέον, 22-26. Πρεμιέρα στη Sonic Arena, πρώτη αγωνιστική σε φτέ για τη σεζόν 24-25, ξεκινάμε με κύπελο. Πρώτη βολή ο Λέφας, 23-26. Αφού δεύτερη, πολλοί παίκτες για το rebound, επιθετικό τελικά από τον Βασίλα. Καλύτερα να έμπαινε η βολή για τους Celtics. Έμεσο τρίποντο με τον όχι παραδοσιακό τρόπο. Στις τρίπλες τώρα παίζει ο Άρτζι τον Παπαδόπουλο. Θεό. Στο 13, παίρνει το σκρίνα από τον Μεργίδη. Ψηλότερος αντίπαλος απέναντί του για 3, εύστοχος! Απέναντι τον Ιψονέλη, λοιπόν, και έχει αφήσει κάποια time out και πράγματι παίρνει time out. Οι Bugs με 1 και 32 να απομένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Είναι αυτοί τώρα που βρίσκονται πίσω με 4, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά λοιπόν. Στροφές, καταστροφές, κάπως έτσι τη λέει το τραγούδι. Νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό καθεαυτό, αλλά και για το μέλλον του ομίλου και κατά επέκταση του κυπέλλου του για τρεις παγκόσμιους συνάδελφους. Το καλημέρα πήγε να κάνει το φάουλ που το κάνει. Όχι διαθνητικό, απλό. Ρεφ στον Άντζη. Δύο βολές, δεύτερο προσωπικό. Δεύτερη πήγε να κάνει μια πυρουέτα για να κάνει το αντίμετρο του για να πάρει την πληθυκόρη πάντα εδώ, δεν το κατάφερε. Λοιπόν, τώρα καλά. Φίλας. Τα 12, πάει μέσα, στέκεται, συγκρατεί την μπάλα. Ο Ροδόπουλος παραμείνει να χάσει την πληθυκόρη, στέκεται και αυτός και εκτελεί και είναι εύκοχος. 27-29. Το Μάνης είναι μαναφορά. Ένα λεπτό ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στη Sonic Arena, στην ανακαινισμένη Sonic Arena. Έχει υποδεχτεί ματσάρες φέτος για τον Basketball Salonica League σε όλες τις κατηγορίες. Μπουταμάνης, βρίσκεται ελεύθερος, πήρε την μπάλα από τον Τέο. Γκίδης, κοιτάει το καλάθι απέναντι στον Μπούφο. Έβγαλε μια πάσα τελικά στον Ζόγο, είχε κλειστεί, ήταν πισμένος και ο Ζόγος. Και αστόχησε. Μπούφος κατεβάζει την μπάλα σαν γκάρντ. Πρώτη πάσα στον Ποδόβλο. Όπως ξαναπήρε, θέλει με ένα fade away, μπάλα μπήκε και βγήκε, δεν το έκανε το χατήρι, άντε το rebound, θέλει να τρέξει 20 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Celtics, λάθος πάσα όμως. Δεν μας έκλεψε μία έλεγα για τους Celtics του. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Bucks, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Οι οποίοι μπορούν να εξοφαρίσουν ακόμα και να περάσουν μπροστά με τρίποντο. 7 δευτερόλεπτα. Ασχήλας, για να δούμε. Θα παίξει τα πόδια σε ένα άλλο Dorsey πριν από λίγες μέρες στον Μάγο, για να δούμε. Στέκεται, δεν πήρε τον τρίποντο σε πρώτη φάση, ούτε σε δεύτερη, και να βγάλει μια πάσα στον Χρίστοφλου. Χρόνο, όχι καλό time management από τον Δασίλα. 27-29. Έχουμε ένα derby με τα όλα του στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο. Βρίσκονται μπροστά με 2 πόντους οι Celtics. Κατάφεραν να ανακτήσουν το ρυθμό, να βρουν momentum. Είχαν βρεθεί πίσω στην πρώτη περίοδο. Ακόμα και με 9 πόντους επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πολύ μεγάλη ανυπομονησία πραγματικά για το 3ο δεκάλεπτο. Συνεπώς για το δεύτερο μισό. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, τρίτο δεκάλεπτο. Η κατοχή είναι για τους Bucks, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 2 πόντους και έκαναν ένα πολύ φθηνό λάθος τώρα στο Δαριόδο. Θα ρίξει κανείς με τον Λέφα να χάνει την μπάλα μέσα από το χέρι του. Καμπή για τους Celtics. Ένα σκέρο Άρτιο από τον Ιγκυρί, ο οποίος δικτύζει μέσα στη ρακέτα και θα πάρει τώρα την μπάλα του λόγο. Την επαναφέρει ένα jump shot απέναντι σε ψηλότερο παίκτη, δεν δείχνει να φοβάται ούτε φέτος. Τις καταστάσεις, άλλες παρεμπιπτόντες είναι άλλες όχι, όπως συγκράτησε μια πάσα και τον εαυτό του εντός αγωνιστικών ωριών. Και το γλου. Για τον Παπαδόπουλο, λοιπόν, καλό πάση γκέι τώρα το σκύλος πάει μέχρι μέσα, Δράους 4 και πέμπτη δίδυση απέναντι στον Θεό, άστοχος όμως. Λόγος. Θεό. Για τρεις, άστοχος ο Βεργίνης, αμυντικό ριμπάντ ο Στήλας θέλει να τρέξει, να ανοίξει τον συνδυασμό. Τρέξει τεσσάρι μέχρι μέσα με ταμπλό, αυτή τη φορά τη δίζει την πήρε και τον νικαιώνει, 29 όλα. Καρδί. Στήριγμα, δίζει μέχρι μέσα ο Άντζη. Το φαουλ, δεν είναι δύο. Το μπαρδίδι και οι πλευρές. Τέλος την παραφορά. Συνάχη. Εδώ σας έχει περάσει εντός παρκέ, το δεύτερο
ημίχρονο. Μαλχάς και Σέντικ και φάουλ τώρα. Πάμε στον λοιπόν από τον Νάντζι. Θα μιλάμε 0-2 σε ούτε 1,5 λεπτό τα φάουλ. Ζούλου. Δεν θα σου πιαστρεί ένα από τα φάμπολα που έχει πάρει. Είναι άστοχο τώρα. Σαν από μηχανή θεό πήγε να πάρει το ψηφιακό rebound ο Μπούφο. Εκθετικό φάουλ. Τον Πούλα. 29 όλα. Λίγο ρε με την γραμματεία. Δύο μαγικά στους λοιπόν για να συνεχίσει το παιχνίδι. Celtics στην κατοχή. Έχω ανεβάσει. Λόγος. Λόγος. Τι μάχες δίνει για να πάρει την μπάλα ο Βεργίνης. Δεν θα αποστάρει τώρα, θα είμαστε πάλι. Καυτή πάσα πέρασε, αλλά κόπηκε από τον Μπούφο. Τώρα ο Παπαδόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο, σχεδόν πετώντας, σχεδόν περπατώντας στον αέρα, αφήνει την παραστολή. 31-29. Για τρεις, ο Παπαδόπουλος μαρκάρει, είναι άστοχος επέτρεπε σε αυτόν ο Άρντζι. Άμα μπει τάιμ, λέει ο Μάρτιος από τον πάγκο, τώρα ακριβώς το ίδιο στον εφηβιασμό. Ο Παπαδόπουλος αφήνει την παραστολή. 4 ερήγητοι κομμόνι. Θέλω διαφορά στους 4 και το momentum πιο σημαντικά στους Bugs. Συνεπώς αναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο οι Celtics να καλέσουν time out το πρώτο στο τρίτο δεκάλεπτο στο δεύτερο μήχρονο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, είναι μαζί μας. Μία ακόμα επιστροφή, μία ακόμα ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ωραίο μπάσκετ. Ειδικό μπάσκετ και από τις δύο πλευρές. 39-29 το σκόρ, έχουμε επιστρέψει έπειτα από το πρόσφατο time out που κάλεσαν οι Celtics. Η κατοχή είναι για αυτούς, λόγος. Ένα σκρίνα το Βεργίδη και φάουλ πάνω στο σκρίνα από τον Ετασίλα. Οκ. Τελεί το φυσικό του. Για να δούμε, θα υπάρξει αλλαγή. Οκ. Συνεχίζουμε τον Ούσις. Θεό. Μια πάσα και πάλι πήγε να βγει μέσα στον δόγο. Ο Παπαδόπουλος έκλεψε, ο οποίος έχει βρεθεί σε δαιμονιώδη φόρμα αυτή τη στιγμή. Έκανε λάθος, μας όμως συγκρατεί. Ο Ετασίλας έκανε μια προσπίση. Έπεσε πάνω του. Όπως επιτός ο δίπολος του Θεό. Έφαγε την προσποίηση. Πάμε το φως. Έπεσε πάνω στον αντίπαλο. Μπήκε το καλάθι και δεν υπήρξε φάουλ. Okay. Δεν είναι η συγκυρία. Όντως δεν υπήρξε φάουλ. Βεργίδης. Για τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάτ από το Λέμπα. Βρίσκεται, βάζει την μπάλα γρήγορα. Αυτόπλος θα το πάρει, όχι. Λέμπας θα το πάρει αυτός. Σιγά μην το έπαιρνε. Είναι άστοχος στόμα. Και το rebound. Γύρισε την αλλαγή από τον πάγκο. Τέλο στο μεταξύ. Πώ. Εκείνη σε μία από τι τελευταίε κατοχικέ πριν από την αλλαγή του. Άστοχο τον έτσι φάουλο από τον πάγκο των Σέντριξ για να γίνει φάουλο. Ένα ακόμα εμβιασμό είναι άστοχο. Όχι! Ούτε ο Μπούφο έβαλε το καλάθι. Δεν μα αστόχησε εκεί ο Μπούφο με το επιθετικό rebound. Ντάρι, πάλι εκεί μέσα. Όπω ένα σουτ μέση απόσταση είναι άστοχο. Βεργίνη είναι εκεί πέρα για το επιθετικό rebound. Απέναντι στον Μπούφο. Δεν το κερδίσει, αλλά πάλι επιθετικό rebound, Τσινάρης. Νούσης ελεύθερος, υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει ο Γεωργίου. Φάουλ πάνω στο σώτη, τρεις βολές. Φάουλ που έχει δοθεί στο Λέφα. Βάζεται μάλιστα διπλή αλλαγή από τους Celtics. Βάζεται αυτός που το περάσει στον πάγκο, καθώς και ο Δόγος. Ρωμάνης και Άρτζη στις θέσεις τους αντίστοιχα. Τελεία απέναντι στον Τασούλα, κόπηκε
που αυτό το σούτ βγάζει μια μεγάλη πάσα ολόκληρου γηπέδου. Βρίσκει τελικό αποδέκτη με κάποιο τρόπο τον Παπαδόπουλο. Μπούφος μέχρι μέσα είναι άστομο στο αμυντικό ριμπάντο του Τζινάρη. Θεό. Προσθέτεται χωρίς να κάνει βήματα. Τζινάρης. Με τον Τζαμάνι συγκρατείται η κατευθείαν από τους Celtics. Ζαμάνης μέχρι μέσα καθώς κύριε Βεβαιούς είναι άστομος στο εξωτερικό rebound πάλι χωρίς να έχει ανατεθεί ο χρόνος για τους Celtics. Ζαμάνης πάει να φίξει physically, υπάρχει jumpball. Είναι το ok για αλλαγές. Όχι, time out. Δεθώνω. Υπάρχει time out. 35-30, 4-1 τα ομαδικά για Bucks και Celtics. Στέλνουμε σε πολύ λίγο, γιατί μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην Αρκαρίνα έπειτα από το time out. 2,8 από μένα για την επίθεση των Celtics για να δούμε κάτι γρήγορα πρέπει να βρεθεί και υπάρχει φάουλ, όχι. Ράβαση. Βγήκε η άμυνα, πάτησε την πλάγια γραμμή ο παίκτης των Celtics. Σαν τους έχει περάσει στο παρκέ καθώς και ο Φιλαρισκό Βοδόπουλος. Ράβουνε Bugs, πίσω μου ο οποίος έβασε στα χαμένα lay-up που είχαν κάποιους τους συμπαίκτες του. Βοδόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, δύο παίκτες τον μαρκάρουνε. Βήματα, για μια ακόμα φορά. Πώς παραβάσεις βημάτων και από την πλευρά. Μέχρι στιγμής από εκείνη. Εδώ, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του time-out, ο Χρήστος χάθηκε στην άμυνα ζώνης που δεν βγήκε. Κατά της εξακολούθηση, σήμερα με τον κομμενάτο από την ομάδα του. Πάνω χάθηκε πάλι για τους εξαιρετικά γρήγορα. 35-30 το σκορ. 5-11 ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Χρήστος Γλου. Να σκρίνει από τον Παπαδόπουλο. Λάρει το άστοχο στο σύνολο και πάλι airball αυτή τη φορά. Άντε τώρα θέλει να βγει στον εχμιασμό. Ένα από τους πάμπολους που έχουμε δει και από τις δύο πλευρές. Θα κερδίσει το φάουλ. Σχεδόν πέταξε ο τύπος. Και glide στον αέρα. Αυτό είναι το πρώτο βουλιάρτη. Δηλαδή κάτι λέει στον πάγκο. Και όμως για μια ακόμα. Όπως στη δεύτερη, πάλι πυρουέτα πήγε να χύνει από την παίκτη του. Για να πατήσει το υπερχόμενο ενδεχόμενο πριν το rebound. Πίσω γλου. Ο Σούλας έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν θα το πάρει αυτή την φορά. Ούτε θα αποστάρει ο Βούφος, θα το πάρει. Τώρα σε δεύτερη φάση ο Δασίλος λαμβάνοντας και πάλι από τον Δίστολου ένα τριγωνάκι έπαιξαν εκεί πέρα. Ζωμάνης. Θα έχει μια πάσα, πήγε για το κλέψιμο ο Ξάνθος, διάβασε τη φάση. Παραμένει κολλημένος πάνω στον Άρντζη, στον Λίμπαλό του, παίζει καλή άμυνα στο όριο του φάουλ. Το έκανε τελικά. Τώρα για μια ακόμα φορά πράγμα που σημαίνει πράγματι βολές. Τον Άρντζη είναι ακόμα φορά. Άρντζη στις βολές μέρος δεύτερο. Τα πρόσφατα δρόμενα. Πες όμως την πρώτη. Πες όμως την δεύτερη, 36-33 διαφορά στο τρίποντο. Πώς είχαμε ανεβάσει το σωτήμα του παιχνιδιού, ας πούμε τώρα θέλω να τρέξουμε πάρα πολύ. Τρεις παίκτες πάνω στα δαχτυλά έπειτα από την μπάσα που πήρε από τον Χρήστογλου. Μια κεφαλιά, το έριξε λίγο στο ποδόσφαιρο το ο δάσκαλος εκεί πέρα. Μάνης, Ντόγος, παραφορά. Πολύς φάουλ τώρα έχει επικοινωνηθεί το μήνυμα από τους Bugs, για τους Bugs, το Μάνης. Γνώσεις πήρε από τον Τζινάρη, ο οποίος έχει κλειστεί από τον Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε πού έχει ανέβει και πράγματι κλάπηκε η μπάλα. Μια ακόμη άμυνα βγήκε για τους Bucks, ενδεχομένως να άργησε λίγο. Να βιάστηκε και ο Χρήστογλου έκανε μια λάθος πάσα. Και κατευθείαν στα χέρια αντιπάλου. Γνώσεις. Γνώσεις. Η ζητή αλλαγή από τον Βεργίδη, αν πρόλαβα να δω καλά. Λόγος για τρεις έστοχος τώρα. 38-36.
Τσαλούσολου. Μπαίνει στις μακριές πάσες, αυτή τη φορά θα περάσει τον Τσάντα και από εκεί πέρα στον Τασούλο, ο οποίος είναι κάτω από το καλάθι. Ούτε με δεύτερη προσπάθεια μπορεί να το βάλει. Μάλιστα. Ακόμα χαμένο lay-up. Σχεδόν εξεπαθής. Χατζή είναι άστοχος με τη σειρά του με ένα hook. 2 εναντίον 1 τώρα Χρήστολου. Θα προσπαθήσει τον Τασούλο όπως είναι λογικό και τώρα θα το βάλει κάτω από το καλάθι ο Τασούλος. Βάζοντας το προσωπικό του Ρόδη. 40-36. Ενώ μετά από προτροπή του Τζαμάνι Βεργίδης θα πάρει και time out για την ομάδα του. Το φίλ λοιπόν σε πολύ λίγο 3-18 πια και τη λήξη της τρίτης περίοδου επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Οκ, λοιπόν 3-18 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το φίλ για τους Celtics οι οποίοι έχουν κλέψει πολλές μπάλες τα τελευταία λεπτά, έχουν δώσει πολλές μπάλες για να κλαπούν. Σκαστή πάσα τώρα δύσκολη μέσα από την κλειδαρότρυπα της αντίπαλης άμυνας που είχε να περάσει ο Εβδοκόπουλος. Δεν θα καταφέρει να συγκρίσει στην άλλη πλευρά ούτε ο Λέφας. Σκαστή την μπάλα. Μάλιστα. Λέφας. 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 Πήγε το κλέψιμο ο Εβδοκόπουλος και το μάλιστα συγκρατεί ψύχρεμα. Εβδοκόπουλος μάλιστα μέχρι μέσα πήγε να ξεγελάσει τον Μπουφόν. Στον εναερίος και θα υπάρξει τζάμπολ. Βλόβλος με... Λάβει τον Βλόβλο. 25. Και το Βελάκι δείχνει... Τρίτο. Πολύ έχει το δείχνει φάουλ και είναι δύο βολές. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έκανε το φάουλ και είναι το τρίτο δικό του. Πρώτη βολή έρμπολ. Κάνε χειροκροτούμενος με τον πάγκο. Τον οποίο ξακλούθησε να πιέζει ο Άντζι. Τον Τάμψου τώρα είναι άστοχο από τον Λέφα. Δόμπλος το δούμε. Συγκρατεί τελικά ο Βεργίδης. Μια ακόμα άμυνα αρχίζει για τους Celtics. Νάρις. Μια πάσα την βρίσκει στον Τζομάνι, ο οποίος πάει μέχρι τη μέσα, έβγαλε την πάσα στον Σινάρι. 10 δευτερόλεπτα για την βρίσκει. Προς το μέσα βγάλει μια πάση στον Άρτζι και πάει μέχρι μέσα. Δέχεται πέρυσι ανάμεσα από δύο παίκτες και έβαλε το καλάθι 40-38. 2 και 12 για τη λήξη της τρίτης περίοδου και δεν πει καλά κρατήσει τον Καρινά. 4-1 ομαδικά παραμένουν. Τάντος. Λέφας, πήρε τον Παπαδόπουλο, θα του επιστρέψει την μπάλα στην κορυφή του και αυτός θα το πάρει τελικά παραβρέθηκε ελεύθερος. Με ταμπλό είναι άστομος, θα του rebound και τι έκπληξη θέλει να τρέξει, όχι, σταματάει. Κουτσέζει κοντού στο παιχνίδι για την πρεμιέρα. Μια κρύο, μια ζέστη, μια χαμηλός δεσμός, μια γρήγορος, μια πολύ γρήγορος. Ο Τζαμάρης είναι άστοχος. Όπως σε πήρε το rebound, κοιτάξτε πόσο πιέζει, τσινάριζε και φορά, δεκαστόλου στο ράδιο του Παπαδόπουλος. Ξάδος περνά από τέλος στο 17. Λέφας, έπειτα από προτροπή από τον πάγκο, δεν θα πάρει το σουτ. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα ο Φιλάρης Παπαδόπουλος. Πάρα πολλά χέρια στην μπάλα, θα πάρει το θετικό rebound, όχι έχει μπάλα. Τώρα στο Παπαδόπουλος 5 δευτερόλεπτα σκαστή πάσα πολύ ρίψη την συγκρατεί ο Λέφας και θα κερδίσει το φάουλ τον Παπαδόπουλο με το νούμερο 5, 4,1. Ναι, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Έχουν 2 ακόμα φάουλ να δώσουν οι Boston Celtics. 1 και 20. Δόμπλος. Σάντος θα το πάρει σου για 3 με ταμπλό. Είναι άσχημα σε επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Τον Παπαδόπουλο. Έχει χειροδίσει τον νούμερο 5. Και ετοιμάζεται αλλαγή από τους Celtics. Αλλαγή. Τι και όχι. Πράγματι, αλλαγή. Αλλά ο ίδιος ο
το rebound ο Βλάτης Παπαδόπουλος, συγκρατεί την μπάλα ο Μπούφος. Όχι η καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των δύο, αλλά η μπάλα συνεκρατήθη. 5 έχει 4 φάουλ από τους Celtics, λέει η γραμματεία. Ο Παπαδόπουλος θα ξαναπάρει την μπάλα. Ήταν περισσότερος από το outcome. Δεν έβαλε το καλάθι, δεν δίνει το φάουλ. Δεν είναι ο Παπαδόπουλος. Αλλά δεν θα πάρει ο Βεργίνης λίγο πιο μακριά και λίγο πιο δυνατή την πάσα. Εγώ να συμπαίξει για αυτόν. 32-38. 57,7 από τη λέξη της τρεις περίοδου. Δεν λέμε ένα, δεν είμαστε κλεπτισμένοι εδώ πέρα στο μπασκετάκι σαν όλοι καλή. Θα κάνει μια πάσα την βρήκε στο πρόσωπο του Λέφα. Πούφος. Ο Παπαδόπουλος πολύ καλό passing game, γρήγορο, χωρίς πολλές τρίπλες. Πούφος. Με τον Αχρήστογλου ξανά Παπαδόπουλος, ξανά Πούφος απέναντι σε κοντύτερο τίπολο. Θα πάρει το τσάψο και το έβαλε. Καλό passing game το οποίο ευνόησε και απέδωσε καρπούς για τους Bugs. 44-38. Τέο. Άρχισε το 15, είναι από τις τελευταίες επιθέσεις της τρίτης περίοδου. Τζάμπς ότι είναι άστοχος, θα στρώσει την μπάλα στην Καλδό. Ο Παπαδόπουλος 12 δευτερόλεπτα όλα και το πορτοκαλί. Πολύ μεγάλη μάχη και ψηλών. Ξέρω Καρίνα, φάουλ στα 7,2. Νούμερο 7. Ένα ακόμα έχω να δώσω στην Celtics, 7,2, πούφος. Χρήστολου στα 5. Θα πάρει το pick and roll, κοντύτερος ο τύπολος και ψηλότερος ο τύπολος, πάρε το απέναντι στο 2. Είναι άστοχος. 44-38 λοιπόν, με τις μείωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Δεν φορά βρίσκει τους Bugs στο συν 6. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί ο τέταρτο και τελευταίο καθοριστικό δεκάλεπτο μείνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην πρεμιέρα της Sonic Arena, 44-38. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους υπέρ των Bugs 2. Time out έχουν οι κυπεδούχοι 1, οι τεχνικά φιλοξενούμενοι. Για να δούμε ποια ομάδα θα σπάσει το ρόδι, ποια ομάδα θα φύγει η νικήτρια, ποια ομάδα θα ξεκινήσει με το δεξί τη νέα της σεζόν στο Μπασκετάκι Θεσσαλονίκη. Λίγη για το σεζόν του Πελέκλεψε και πάλι ο συνήθις ύποπτος και το δίνει ο Παπαδόπουλος και τρέχει στο ανοιχτό κείμενο. 2 τον ακολούθησαν, δεν ήταν αρκετά γρήγοροι. 46-38. Πλέον deficit 2 πόντων για τους Celtics, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 8. Θεό. Το χρησιμοποιεί ωραία, χωρίς να κάνει καμία τρίπλα, ο Άρτζι θα γυρίσει απέναντι στον Ξυλίνο Παπαδόπουλο. Δεν θα πάρει τελικά την μπαλά, δεν καταφέρνει να τον κερδίσει. Λέιζερ πάσα, δεν θα περάσει στον Τασίλο, θα περάσει εκτός. Παραμένει για τους Bugs, ο Παπαδόπουλος μια τρίπλα πέρασε τρύπωσε ανάμεσα από δύο παίκτες απέναντι και σε τρίτο δεν το έβαλε. Τζομάνης. Θεό. Τι πάσα δεν γίνει, για να δούμε τι θα προσπαθήσουν να κάνουν, πώς θα προσεγγίσουν το παιχνίδι της Celtics για να επανέλθουν βρισκόμενοι σε έλλειμμα 8 πόντων. Έρμπολ από τον Ευεργίνη και μια ακόμα φορά γυρίζουν σε ένα fade away. Πίσω με ένα micro deflection δεν είναι αρκετό για να κλέψει την μπάλα ο Δόγος. Ένα jump shoot είναι αρκετό όμως για τον Τασούλα για να στείλει τη διαφορά στους 10 πόντους. 48-38. Το μικρό 4-0 της σερίας, ένα παιχνίδι που έχει κοιμαθεί σε χαμηλό σκορ. Είναι αρκετό για να δώσει περαιτέρω momentum και να γύρει παραπάνω την πλάστικα στους bug shoot για 3. Είναι άστοχος Άρντι. Υπάρχει μάχη για τον rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τον Μπούβο. Άρντι έχει βρεθεί ελεύθερος. Σιούλας μόνος του μέχρι μέσα απέναντι σε καλό αμυντικό στον λόγο. Αμυντικό rebound. Θεό. Καλή πάση σε κρατή που Ζαμάνης έχει κλείσει. Κλείνουν πολύ καλά τους χώρους τους οι Bugs. Μπάλα περπάτησε στο Στεφάνι, δεν το έκανε το χατήρι. Και το προστάθει από τον Παπαδόπουλος στα 20. Παπαδόπουλος πέτρεψε στον λόγο. Η μπάλα θα περάσει εκτός, καλή άμυνα από τον λόγο. Καλοχή είναι για... Τους Bugs, τους οποίους θα περάσει εκτός ο Νέφας, θα περάσει εκτός ο Παπαδόπουλος έχοντας κάνει καταπληκτική αρχή πραγματικά στο και στο μάλλον τέταρτο δεκάλεπτο. Όπι, έγινε λάθος, όπα, οκ, εδώ πέρα έγινε λάθος. Τώρα που έφυγε από το παρκέ ο Παπαδόπουλος, τέταρτος νόμιζε ότι είναι παίκτης που παίζει. Κατοχή είναι για τους Celtics, ένα μικρό δωράκι για τους φιλοξενούμενους.
βρίσκονται πίσω με 10. Αρτζή. Για 3 απέναντι στον Ελέφα είναι άστοχο αμυντικό ριμπάουντ από τον Χρήστο Γουλοπίος. Αρέσκεται στη μακρινή πάσα. Πήγε να την βγάλει, την έβγαλε. Δεν θα βρει όμως τον Δαστούλα. Αρτζή. Φαίνεται ήταν μερικός ελεύθερος. Δεν ήταν πρώτη του επιλογή το τρίποντο. Λέω. Στα 15. Έω καθιστή πάσα πίσω του Λάκη. Έκανε μια προσπίση ο Βεργίτης. Πάει να πάρει παραμάζωμα τον Μπούφο. Λόγο. Λέω και αυτό μια προσπίση απέναντι στον Δαστούλα. Κλειστήκε σε δύσκολη γωνία. Νομάνισε μέχρι μέσα υποστηρική πίεση του Μπούφο για ένα ακόμα ενδεχομένο μπλοκ. Το θα έρθει 48-40 επιτέλους σκόρια του Celtics στέλνοντας τη φορά στους 8 κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Μέιζερ πάσα τώρα τριγωνάκι Χρυσόγλου στον Παπαδόπουλο ο οποίος έδωσε το Λέφα ο οποίος δεν πήρε το τρίποντο. Θα το πάρει τώρα για να δούμε πράγματι. Έχοντας βρεθεί ελεύθερος σε δεύτερο χρόνο του τριγωνάκι λειτουργήσε για να πάρθει το τρίποντο, δεν μπήκε όμως. Φάουλ ζήτησε αντιαθλητικό άρτη. Νούμερο 17. Απλό φάουλ έχει δοθεί. Τρίτο! Τρίτο του Χρυσόγλου. Άρτη. Στην Ζωμάνι Άρτζη, στο δεξιέρι στον τριμπάλα. Δεν θα υπάρξει κάποιο pick and pop. Συγκρατείται η μπάλα για τους Celtics και τα χίλια ζώνια για μία ακόμη φορά για τρεις άστοχο airball από τον Δόγο. Βλέπουμε ότι έχουν βγάλει πολύ καλές άμυνες. Οι μπάλες έχουν φτάσει στο τσακ που λέμε να κλέψουν την μπάλα. Αλλά αυτή παραμένει στην κατοχή των Celtics και πολλές φορές βγάζουν και shoot για τρεις τώρα με ταμπλό άστοχο από τον Χρυσόγλου. Στην κόρη πάω τα σύγκρα σέλιγκρι σαν οδος τροτήρας λαμβάνοντας από τον Φιλάρντο Παπαδόπουλο στέλνοντας τη φορά στους 10 πόντους νέου 50-40 στους Celtics τι δεν έχουμε τον Καρκαλέτσι σε έναν τραυματισμό προς το τέλος της περσινής καλοκαιρινής σεζόν δείχνει να είναι όλα καλά Νομάνης Δόγος στα 12 στέγει τελεί ένα πολύ δύσκολο σε το παιδί του Φιλόντερο Νίπολα υπάρχει όμως εκδητικό ριμπάντο από τον Άρτζη. Λόγος. Λόγος πολύ μεγάλες μάχες για να πάρει ο Τζαμάνι σε απέναντι στο Χρυσόγλου. Λόγος την πάρει στα 4 δευτερόλεπτα. Τελεία απέναντι στον Μπούφο. Ίδια φάση με την προηγούμενη, ούτε τώρα μπήκε το καλάθι. 50-40 στο γυλό σκορ Χρυσόγλου. Μέφας υπήρχε deflection από τον Τέο. Πάρα πήγε στον Μπούφο. Το σκύλος από τον Χρυσόγλου και πάλι σου για 3. Εύστοχο τώρα! Τέλος μπήκε το τρίγωνο και άκυρη αλλαγή που ετοίμαζε ο Παπαδόπουλος. Το νούμερο 5 για τους Bugs. 53-40 διαφορά στους 13 για τους Bugs. 5-31 για την λήξη. Έχει ζητηθεί time out νομίζω. Αυτό πρέπει να ισχύει. Με την πρώτη ευκαιρία για τους Bugs. Για να δούμε. Τέο στα 9. Άρτη ταλαιπώρησε λίγο την μπάλα. Έκανε την πρώτη πάσα. Το Μάνης υπέροχη πάσα. Έδωσε το σκύλο του το Μάνης. Στραπιαία κινήθηκαν τα πάντα. Και ο Σερβίρι τελειώνει. Στην πάσα τώρα δεν θα συγκρατήσει όμως ο Ταξιδάκης. Αλλαγή. Time out πράγματι για τους Bugs. 53-42 διαφορά είναι στους 11 πόντους υπέρ τους. Μόλις ένα φάουλ σε σχεδόν 5 λεπτά παιχνιδί στην τέταρτη περίοδο. Ήδη παραμένει physical, παραδόξως. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά στην Καρίνα. Κατοχήνει για το Celtics έπειτα από το time out. Βρίσκονται πίσω με 11 πόντους, 5 λεπτά ακόμα της λήξης της έβδομης περίοδου. Πρέπει να ανέβουν ένα βουνό εάν θέλουν να διεκδικήσουν την νίκη. Βαρκίδη σουτ για 3 άστοχος αμυντικό rebound από τον Φιλάρντο Παπαδόπουλο. Τώρα σε πιο χαμηλό τέμπο δεν έχει λόγο να βιάζει, δεν κάθε άλλο. Δόμπλος. Πάνε στο overplay στους guards οι παίκτες των Celtics για 3 βασίλες για την τελευταία αυτή τη φορά. Νέο. Λόγος. Λόγος πάει μέχρι μέσα, ο Γουδαμάρης στέκεται και εκτελεί. Σύνσε και φάουλ, δεν το πήρε. 53-44. Μεγάλη πάσα τώρα στον Τασιούλα, ποιος συγκρατεί και πάλι. Απίστευτες μάχες έχουν δοθεί απόψε, κατέρωθεν για τις κατοχές και φάουλ τώρα τον Άντι στον Τασιούλου. Πάλι κάτω από τους 10 πόντους. Παπαδόπουλος μπαίνει, Παπαδόπουλος βγαίνει, νούμερο 5 και... Α, όχι.
Φιλάδο, δεν υπάρχει αλλαγή. Κουβός. Πίθολου. Βοδούμπλο στα 6 σου για 3. Είναι άστοχο σε πάρα πολύ ψηλά. Δύο παίκτες στον Bugs για επιθετικό. Το πήρε το φίλο σα το έχει σέι. Πρώτα δεν είχε αναγκαστεί. Να έχει περάσει εκτός και παραμένει για τους πορτοκαλί πλέον Bugs. Πούφος στα 10. Βοδούμπλο. Πάλι Πούφος στη γωνία συγκρατεί με λίγη δυσκολία. Παίρνει τον Αντζή. Ο φίλο τώρα είναι αποφασισμένο να πάρει την επίθεση στα χέρια του. Ίσως και όχι, έβγαλε πάσα. Τέλειωσε ο χρόνος για τους Bugs. Ένα ακόμα τριγωνάκι βγήκε με τα σφύλλα με τον Βοδόπουλο και Μπούφο. Με κάνει την χαρακτηριστική κίνηση στον Πάγκο. Χειρονομία ο Μπούφος να μιλάνε για τον χρόνο. Μια ακόμα άμυνα βγήκε. Καλή άμυνα για τους Celtics. Την δείχνουν την κατοχή και μπορούν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 9. Για να δούμε. Σκαστή πάσα, υπέροχη, υπόγεια πάσα πέρασε στον Άρτζι. Φάουλ. Βάτζι. Χρυστογλου. Δύο λίγο χαρακτηριστικά. Δύο ψηλοί πάνω για να δούμε αυτό συμβαίνει πάντως. Σίλας. Μπούφος. Στείλεται ένα πολύ δύσκολο fadeaway jump shoot. Άστοχος ο Μπούφος. Ενδιαφέρον να δούμε πώς κρατούνται οι ισορροπίες στους Bugs. Μπούφος τώρα θα κλέψει, γκάμασε την φάση, για να δούμε κάρφωμα. Ώρα για θέαμα, είναι το πρώτο κάρφωμα, όχι. Όχι, δεν είναι το πρώτο κάρφωμα για, για την σεζόν, τη σεζόν Καρίνα. Αλλά είναι δύο πόντι. Δύο πόντι με δύο πόντι. Αυτό που έλεγα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς κρατούνται οι ισορροπίες μεταξύ τα σφύλλα Μπούφου και την άλλη Παπαδόπουλος στην ίδια πεντάδα. Έχουμε δει και αρκετά λεφτά να συμβαίνει αυτό απόψε. Στο πρώτο παιχνίδι και της Ωνικαρίνα, πες να το έχω αναφέρει με το πρώτο παιχνίδι της Πρεμιέρα και τα λοιπά 800 φορές. Μέχρι μέσα ο Κουτζαμάνης αποφασιστικότατα θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Το νούμερο 20 από τον Ωνικαρίνα και τον Παπαδόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος είναι το τέταρτο, ναι. Πάμε το τέταρτο φάουλ, το συμπικό. Στην πρώτη βολή ο Κουτζαμάνης μόνο ταμπλό. Πάσε ο Μπέσσερ, εξαιρετικό rebound από τον Ρογό. Άντζι ζυγίζει τις επιλογές του, χαμηλώνει, υπέροχη κίνηση. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Μπουζαμάνι και σκύλιμα. Παντεράδο. Λαγή θα περάσει εντός ο Δημοσίς. Στη θέση του Μπουζαμάνι. Λέφα και Παναγιώτη αναφέρομαι στο chat, το λέει ο Χρήστοβουλ αλλαγή. Δεν χαλαρώνει οι Bugs παρά το γεγονός ότι είναι μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο για τους αντιπάλους στο σημείο να κάψουν. Ζάμψουν τώρα άστοχο τον Παπαδόπουλο, το νούμερο 5. Αρνητικό rebound και όχι ακριβώς ενδιασμός, έχουν επιστρέψει οι συμπαίκτες και αντίπαλοι. Πόγιο stay up, εκεί να βάλει ο Παπαδόπουλος και... Πέμπτο φάουλ. Τότε υποβολή είναι γεγονός. Είναι ο Παπαδόπουλος στο πάγκο με 5 φάουλ επομένως. Πίσω λίγο τώρα θα πάει την μπάλα. Αντερές λέει. Κούφος. Λέφας. Ενεργό passing game χωρίς τρίπλες για 3 άστοχο τώρα από τον Λέφα. Η μπάλα θα φτάσει στους δύο παίκτες των Boston Celtics. Λόγος έπεσε πάνω στον Άρτζι. Και το σπάτησε εκτός έχοντας την μπάλα στην κατοχή του. Μπούφος στην επαναφορά. Σκαστή πάσα ζήτησε και πήρε ο Τασφίλος στην άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound με μία κίνηση. Ξανά επιθετικό rebound. Τα 4 πέμπτα της ομάδας των Celtics ήταν πάνω του. Έχει συνεχίσει στην άμυνα. Και 8 δευτερόλεπτα. Συνάρι θα πάρει τον Τιμπλουσί. 90 ακόμα δευτερόλεπτα με ταμπλό. Δύσκολη προσπάθεια με τη Συνάρι, άστοχη. Φίλας.
επίθεση στην δεξιά πτέρυγα. Ωραία πάσα στον Λεφ, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι ήθελε να το κάνει με μία προσπάθεια. Τελικά το έκανε με δεύτερη, είναι άστοχος. Σάνθος Μπούφος τώρα. Χρυσοβλού, πάρει και το επιθετικό rebound. Σουτιά 3, έστοχος ο Δασίλας. 58-44. Τι προλαβαίνουμε την περιοχή πια τόσο γρήγορα που κυκλοφορούν την μπάλα απόψε οι Bugs. Κάρτζι, ωραίο χαμήλωμα του Τέντρου Βάρους μέχρι μέσα στο αριστερό. Είναι άστοχος, Δασίλας στο rebound. Ένα λεπτό πια για τη λήξη του παιχνιδιού. Δασίλας. Χρήστο Λουζίτσι και πήρε. Μπούφος σουτ για 3, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Δόγο. Γκάρις. Στέκεται, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Συνάρτησε τις βολές λοιπόν. Θα κυνηθήσουν να κόψουν τη διαφορά. Τη Celtics. Αυτό μπορεί να μετρήσει. Άστοχος την πρώτη, ο Τσινάρης. Άστοχος δεύτερη. Πίσω με το rebound. Δύο. Θα αναφερόμαστε στους ψηλούς πάνω. Λογικά. Ούφος. Σάνθος. Πίσω με τώρα έχει κλειστεί αρκετά καλά από τον Άντζη. Σούλας βρέθηκε στη γωνία ακροβολισμένος και πάλι με κάποιο περίεργο τρόμο σου για 3 είναι άστοχος, επιθετικό rebound Μπούφος. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Bucks. Μία λέει τα επιθετικά τον πάγκο στην παίκτη του σου για 3. Ξάνθος είναι άστοχος, 10 δευτερόλεπτα δεν θα υπάρξει μια επίθεση τελικά για τους Bucks. Παρέμεινε χρόνος για τους Celtics οι οποίοι δεν θα εκδηλώσουν ούτε αυτή η επίθεση. Τελικό σκορ λοιπόν 58-44 σε ένα παιχνίδι με πολλά σκαμπανεβάσματα. Οι Bucks κατάφεραν να κερδίσουν με το δεξί να μπουν στο κύπελο. Στο κύπελο 14 πόντοι της διαφοράς απέναντι στους αξιόμαχους των Celtics, οι οποίοι είχαν πολλές ελλείψεις, όπως και οι Bugs σαφώς. Οι Celtics είχαν πολύ καλά σημεία μέσα στο παιχνίδι, παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να έχουν συνέχεια ως προς αυτά. Βρήκαν πολλούς ενδιασμούς, πολλά κλεψίματα και τους και τα εκμεταλλεύτηκαν αντιστοίχως οι Bugs. Έχουν πάρει πολλά από την Μάστερ, να υπενθυμίσουμε. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται και συνοπτύζεται η πρεμιέρα από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το πλούσιο, αν μη τι άλλο, θέαμα απόψε. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!